και τας των Αγίων δε εικόνας, έχει μία πολύ ωραία θέση, ως συσταυρωθέντων το Κυρίο προσκυνήσεις. Γιατί προηγουμένως την περασμένη φορά το μεγάλο θέμα της εικόνας ήταν για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Μπορούμε να εικονίσουμε το πρόσωπο του Θεού? Ναι, εφόσον ενυνθρώπισε. Ναι, επαναλαμβάνω, εφόσον ενυνθρώπισε. Γι' αυτό το πρόσωπο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι ανεικόνιστον, αλλά στην Καινή Διαθήκη είναι εικονιζόμενον. Έτσι θα προσκυνήσεις τον Τίμιο Σταυρό, συγγνώμη, θα προσκυνήσεις και τις εικόνες των Αγίων δυναμητήνος. Γιατί οι Άγιοι συνασταυρώθησαν με τον Χριστό. Και συνεπώς στην εικόνα του Αγίου βρίσκουμε μυστικά δύο στοιχεία, τα οποία στέκονται ο θεολογικός θεμέλιος της προσκυνήσεως των εικόνων των Αγίων. Ποια είναι αυτά τα δύο στοιχεία? Το ένα είναι ότι εκεί υπάρχει η συσταύρωση. Ξέρετε, ο πασπιστός από τη στιγμή που αγωνίζεται την πνευματική ζωή σταυρώνεται μαζί με τον Χριστό. Και συνεπώς ο σταυρός του Χριστού μπήκε στη ζωή του Αγίου. Άρα λοιπόν, όταν προσκυνώ την εικόνα του Αγίου, πίσω από τον Άγιο είναι ο σταυρός. Και το δεύτερο, όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι συσταυρούμε με τον Χριστό, σημαίνει ότι πίσω από την εικόνα του Αγίου είναι και ο Χριστός. Είναι και ο σταυρός, είναι και ο Χριστός. Άρα προσκυνώ την εικόνα του Αγίου, γιατί από πίσω προσκυνώ τον σταυρόν και τον Χριστόν. Αυτό είναι το θεολογικό θεμέλιο της προσκυνήσεως των τιμίων των εικόνων των Αγίων. Το καταλάβατε? Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά όπως το λέγει εδώ: και τα στον Αγίων δε εικόνας ως συσταυρωθέντων το Κυρίο προσκυνήσεις. Των σταυρών προτυπών σου το προσώπο και εις μνήμην ερχόμενος της ενεργησαμένης ενεργασμένης εκείνης κοινωνίας των παθημάτων του Χριστού. Όταν θα πας να προσκυνήσεις την εικόνα, τότε θα κάνεις το σταυρό σου. Βλέπετε μέσα στην παράδοση της εκκλησίας μας μέχρι σήμερα το ίδιο πράγμα κάνουμε. Βλέπετε μια ζωντανή παράδοση πως υπάρχει σαν ένα ρεύμα που κινείται μέσα στον χρόνο. Πάμε να προσκυνήσουμε μια εικόνα. Τι κάνουμε? Κάνουμε το σταυρό μας. Κάνουμε το σταυρό μας. Τι θα πει κάνω το σταυρό μου? Σας το έλεγα την περασμένη φορά. Κάνω το σταυρό μου πρώτα θα πει: πιστεύω εις τον σταυρόν του Χριστού και ομολογώ ότι είμαι χριστιανός. Αν το θέλετε, οι μάρτυρες Πολάκης εις απάντησιν της ερωτήσεως του δικαστού: είσαι χριστιανός? Ή θα λέγανε χριστιανός ημί, ή θα έκαναν το σημείο του σταυρού, που είναι το ίδιο. Στους χρόνους της τουρκοκρατίας βλέπουμε τους Αγίους να κάνουν το σταυρό τους μπροστά στους Τούρκους όταν ετοιμάζονται να τους βασανίσουν. Μάλιστα, ο Άγιος Γιαδεών, ο παροιμήν Άγιος εν Τυρνάβο, όταν απεφάσισαν την καταδίκη του σε θάνατο και άρχισαν του κόβουν τα μέλη, χέρια πόδια με το τσεκούρι, χέρια πόδια, και έζησε πολλές ώρες μετά από αυτήν την αποκοπή των άκρων, ζήτησε και παρεκάλεσε να του αφήσουν το δεξί χέρι τελευταίο. Να του κόψουν πρώτα τα δύο πόδια με το τσεκούρι και μετά το αριστερό χέρι, για να κάνει τελευταία πια στιγμή το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Είναι μεγάλη υπόθεση. Πρώτα λοιπόν είναι η ομολογία της πίστεως. Ομολογία της πίστεως. Γι' αυτό το λόγο, όταν κάνουμε το σταυρό μας,
λέμε πού είμαστε, τι πιστεύουμε. Δεύτερον, όταν κάνουμε το σταυρό μας, σημαίνει ότι συσταυρούμεθα με τον Χριστό. Σαν να λέμε εις τον Χριστό, εσύ Κύριε ανέβηκες πάνω σταυρό, σε ένα σταυρό. Κατασκευάζω λοιπόν και εγώ ένα σταυρόν, νοερόν, νοητόν σταυρόν, αυτόν που ήδη σημείωσα με την κίνηση του χεριού μου, και πάνω εις αυτόν τον σταυρόν σταυρώνω το σώμα μου. Πως τον σταύρωσα, σταύρωσα τον εαυτό μου στο σταυρό που έκανα, με το να προσιλώσω τον σταυρόν στο σώμα. Όταν θα κινήσω τα δάχτυλά μου, εδώ έβαλα το καρφί του ενός άκρου, και εδώ έβαλα το άλλο καρφί του άλλου άκρου, και εδώ του τρίτου άκρου, και εδώ του τετάρτου άκρου. Και έτσι τον σταυρόν τον έφτιαξα και τον σταύρωσα, ή σταύρωσα εγώ επάνω, στον εαυτό μου επάνω εις τον σταυρόν. Σαν να λέγω εις τον Κύριο, σταυρώνω τα πάθη μου επάνω εις τον σταυρόν, σταυρώνω το θέλημά μου, σταυρώνω το εγώ μου, σταυρώνω την ύπαρξή μου, για να βρεθώ συσταυρωμένος μαζί με σένα που υπήκουσες και έθεσες το θέλημά σου κάτω από το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Ακόμη ομολογώ και σταυρική ζωή. Κάνω το σταυρό μου σημαίνει ζω σταυρική ζωή, ζω ζωή ασκήσεως, ζω ζωή του Αγίου Πνεύματος. Γιατί ο άνθρωπος ο σαρκικός δεν μπορεί να κάνει το σταυρό του, και αν κάνει το σταυρό του ψεύδεται, όταν δεν ζει αυτήν την σταυρική ζωή. Αλλά όταν κάνουμε το σταυρό μας και προσκυνήσουμε την εικόνα ενός Αγίου, τότε ερχόμεθα εις μνήμη της ενεργασμένης εκείνης κοινωνίας των παθημάτων του Χριστού. Αυτής της κοινωνίας των παθημάτων του Χριστού που ενεργάστη μέσα εις τους Αγίους. Εκείνης, το κινήσμα μικρογιώτα, εις εκείνους. Που αυτή αυτά τα παθήματα έγιναν μέσα στη ζωή των Αγίων, μια κοινωνία σταυρική. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όπως αντιλαμβάνεστε, το νόημα αυτού του σημείου είναι ότι ο πιστός που κάνει το σταυρό του και προσκυνεί την εικόνα μπαίνει στην κοινωνία των Αγίων και του Χριστού. Μεγάλο πράγμα. Μπαίνει στην κοινωνία, μέσα στη μετοχή των Αγίων και του Χριστού δια του Σταυρού.